Πάμε να αλλάξει κλίμα. Τελείως θα αλλάξουμε κλίμα. Ψέματα λες. Κοιτάξτε, δεν το συνηθίζω, αλλά τώρα άμα τύχει καμία φορά, μπορεί να το πω. Κατά συνθήκη ψέματα, κατά συνθήκη, τα μικρά ψέματα, καταλαβαίνεις τώρα. Εντάξει, νομίζω όλοι το κάνουμε. Ναι, άλλο να πεις, ας πούμε, είμαι στο δρόμο γιατί έχεις καθυστερήσει και είσαι ακόμα στο σπίτι, που εγώ το κάνω κατά κόρον. Είστε μόνο το χρόνο. Ναι, γιατί ποτέ δεν βρίσκω το χρόνο. Και άλλο να πεις κάτι πολύ μεγάλο, ας πούμε. Όχι, μωρέ, κατά συνθήκη, ένα μικρό ψεματάκι, τέτοια φάση όπως περιέγραψες, μπορεί. Γιατί μπορεί λέμε ψέματα, Νίκο Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Μάλλον δεν ανήκει στο μέσο όρο, ωστόσο, γιατί όπως φαίνεται, όλοι μας, ή τέλος πάντων ο μέσος όρος, λέμε 30 με 40 κατά συνθήκη ψεύδι κάθε μέρα. Καθημερινά. Την ημέρα. Καθημερινά 30 με 40, πάντα όπως φαίνεται από έρευνες. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και το καλό σας βρήκα, για παράδειγμα, όταν βλέπεις κάποιον τον οποίο δεν θέλεις με τίποτα να τον δεις. Είναι ένα καταξυνθήκη ψεύδος. Πιάνεται και αυτό. Αλλάζει το μάλλον ανεβαίνει. Απάντησε στο τι κάνεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Και από μέσα σου σε μαύρα χάλια. Σε μαύρα χάλια, ακριβώς όλα αυτά είναι καταξυνθήκη ψεύδι και μάλλον φαίνεται ότι λέμε 30 με 40 καταξυνθήκη ψεύδι κάθε μέρα και ένα μεγάλο, αρκετά έντονο ψέμα, το οποίο δεν είναι καθόλου κατά συνθήκη, κάθε μέρα, καθημερινά. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη έρευνα, φαίνεται ότι το 84% των Ελλήνων πιστεύει ότι τα ψέματα δεν αποτελούν πρόβλημα το να το λες, ουσιαστικά, άρα τα έχουμε απονεχοποιήσει. Το 94% πιστεύει ότι οι πολιτικοί μας λένε ψέματα, σχεδόν το 100% πιστεύει ότι οι πολιτικοί μας λένε ψέματα. Και από εκεί και πέρα, σε μια εβδομάδα, ο άνθρωπος φαίνεται ότι εξαπατά περίπου το 30% κατά αυτόν τον τρόπο, με κατά συνθήκη βέβαια ψεύδι, των διαφόρων ανθρώπων με τους οποίους έρχεται σε επαφή πάντα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα. Άρα λοιπόν, μάλλον δεν ανοίξει το μεσόωρο. Ή έχω πει ψέματα. Έχει πει ψέματα. Αν υποψιαστώ ότι μας λες ψέματα. Λοιπόν. Γιατί λέμε ψέματα, γιατί μας υποχρεωνόμαστε να λέμε ψέματα, είναι θέμα χαρακτήρα. Πολλές φορές υποχρεωνόμαστε, ειδικά αυτά τα κατά συνθήκη ψεύδι. Πες την ονά πόσο σου αρέσουν τα παπούτσια που σου έφερε, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτά ξεκινάνε εξής από πολύ μικρή ηλικία, ούτως ή άλλως, και εκπαιδευόμαστε, θα έλεγα, από πολύ μικρή ηλικία. Από εκεί και πέρα, είναι το χαρακτηριστικό το ότι λέμε ψέματα για να μην έρθουμε σε δύσκολη θέση, ούτε για να φέρουμε κάποιον σε δύσκολη θέση. Θα έλεγα ότι όσο πιο ισχυρό εγώ έχουμε, τόσο πιο πολύ θέλουμε να το δυναμώσουμε το εγώ μέσα από τέτοιου είδους ψέματα. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές θέλουμε να σώσουμε το εγώ μας μέσα από διάφορα ψέματα τα οποία λέμε, να επιβιώσουμε μέσα από πολλές καταστάσεις τις οποίες έχουμε. Όπως επίσης, για παράδειγμα, για να γίνουμε αρεστοί και. Επίσης, υπάρχει και μια σαφώς κατηγορία η οποία είναι πιο επιβαρημένη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ψέματα και το έχουν σαν τρόπο ζωής από εκεί και πέρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλές φορές, άνθρωποι που έχουν μια δυσκολία διάκρισης ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο ψέμα. Πολλές φορές ζουν μέσα από το ψέμα. Έχουν πολλές φορές διαταραχές οι συγκεκριμένοι άνθρωποι από εκεί πέρα, έτσι. Άρα, Νίκο, υπάρχει ο κατά συνθήκη ψεύτης, υπάρχει όμως και ο παθολογικός ψεύτης. Ακριβώς. Και ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά του παθολογικού ψεύτη? Ναι. Θα λέγαμε ότι ο παθολογικός ψεύτης είναι αυτός ο οποίος δεν παίρνει συγκεκριμένο έφελος από τα ψέματα που λέει. Άρα λοιπόν λέω ψέματα και δεν έχω όφελος από αυτά. Στη συνέχεια διαφορώ για τις συνέπειες. Δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές το γνωρίζουν αρκετά καλά. Άρα λοιπόν τι έχει? Έχει αυξημένη συχνότητα που λέει ψέματα και αυξημένη χρονιότητα. Δηλαδή τα ψέματα κρατάνε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε και προηγουμένως, πιθανά πάσχει από διαταραχή ελέγχου των παρορμήσεων. Να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι όταν μιλάμε για διαταραχή ελέγχου των παρορμήσεων, μιλάμε για παράδειγμα χαρτοπεξία, μιλάμε για εξάρτηση από τους υπολογιστές, μιλάμε για εξάρτηση για παράδειγμα από τον τζόγο, διαδικτυακό και όχι μόνο τζόγο. Γενικώς οι εθισμοί, ξέρεις, έχουν ένα χαρακτηριστικό, έχουν το ψέμα και την ασυνέπεια. Είτε εθισμένος είμαι σε ουσίες, είτε σε αλκοόλ, είτε από εκεί και πέρα σε τεχνολογικά μέσα, έχουν το ψέμα και την ασυνέπεια. Άρα λοιπόν αποτελεί βασικό συστατικό το ψέμα των εθισμών. Και προφανώς από εκεί και πέρα υπάρχουν και έντονα ναρκισιστικές προσωπικότητες, οι οποίοι προκειμένου να μπορέσουν να σταθεροποιήσουν, να ισχυροποιήσουν το εγώ τους, λένε ψέματα αρκετά πολλά, πολλές φορές και αντιδρούν πολλές φορές και στην αποκάλυψη συγκεκριμένοι άνθρωποι, έτσι. Παθολογική ψυχολογία. Υπάρχουν αιτίες που μας οδηγούν έτσι, στο να γίνουμε παθολογικοί ψεύτες, να δημιουργήσουμε ένα παθολογικό ψέμα. Ναι, θα έλεγα ότι έχουμε βρει κάποιες αιτίες από εκεί και πέρα. Για παράδειγμα, παιδική κακοποίηση, παιδική σεξουαλική κακοποίηση, η οποία μπορεί να υπάρχει. Είναι και ο πίνακας αυτός ο οποίος ήταν αφημένος, ακριβώς. Είναι παιδική σεξουαλική κακοποίηση, όπου εκεί πέρα υπάρχει απόκρυψη ενός τραυματικού, έντονα τραυματικού γεγονότος και προφανώς από εκεί πέρα υπάρχει ψέμα, το οποίο βασίζεται ούτως ώστε να μπορέσει να αποκρυφθεί, να γίνει κρυφή όλη αυτή η κατάσταση. Και προφανώς από εκεί πέρα υπάρχει διάχυση της αλήθειας, θα λέγαμε. Το σίγουρο είναι ότι το δεύτερο είναι χρήση ουσιών αλκοόλ. Αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο
παθολογικός ψεύτης, πολλές φορές είναι χρήστης ουσιών ή αλκοόλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, άρα λέω ψέματα για ποιο λόγο, για να ανεβάσω την χαμηλή μου αυτοεκτίμηση. Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες είναι άτομα τα οποία σιγά σιγά, ειδικά αν δεν γίνουν αντιληπτές αυτές από πάρα πολύ νωρίς και δεν γίνει μια έγκαιρη παρέμβαση, είναι άτομα τα οποία αισθάνονται άσχημα. Άρα λοιπόν τι κάνουν, χαμηλώνουν την αυτοεκτίμησή τους και πέφτουν ακριβώς στην προηγούμενη κατηγορία. Χαμηλή αυτοεκτίμηση, άρα λέω ψέματα, ούτως ώστε να μπορέσω να ανεβάσω την αυτοεκτίμησή μου, ή ψέματα τα οποία αφορούν τη γνωστική διαδικασία, τη διαδικασία για παράδειγμα του διαβάσματος. Άτομα με νοητική υστέρηση, βεβαίως αυτά τα άτομα λένε γενικότερα ψέματα, θα έλεγα πιο χοντροκομμένα ψέματα και ψέματα τα οποία γενικότερα δεν είναι και τόσο αληθοφανή ψέματα. Υπερπροστατευτικότητα των γονέων. Κάτι άλλο χαρακτηριστικό επίσης. Το οποίο προσπαθώ γενικότερα να μην αντιμετωπίσω μια σκληρή πραγματικότητα η οποία έρχεται γενικότερα. Και άρα όταν έρθω στην πραγματικότητα, τότε αρχίζω και λέω συνεχώς ψέματα, ούτως ώστε να μην απογοητεύσω τους γονείς οι οποίοι ήταν αρκετά υπερπροστατευτικοί μαζί μου. Και προφανώς η ζήλια, η αντιπαλότητα μεταξύ των αδελφών, οι οποίες μπορεί να υπάρχει η ζήλια και αντιπαλότητα μεταξύ των αδελφών. Σε αυτό είναι κάτι σχετικά συνηθισμένο ακριβώς και φυσιολογικό, θα έλεγα, ως ένα σημείο. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές, όταν πέφτει το άτομο, μάλλον το οποίο έχει τη χαμηλότερη αυτοεκτίμηση σε αυτήν την διάδα ή τριάδα του ανταγωνισμού των αδελφών, είναι το άτομο το οποίο γενικότερα αρχίζει και λέει περισσότερα ψέματα, ούτως ώστε να ανέβει, θα λέγαμε, στην ιεραρχία της οικογένειας των γονέων ως ένα σημείο. Και προφανώς υπάρχουν και ψυχιατρικές διαταραχές από εκεί και πέρα, διαταραχές προσωπικότητας, λεγόμενη οριακή διαταραχή προσωπικότητας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν δηλαδή ασταθέστατο συνέστημα και άρα λοιπόν πολλές φορές ζουν και μέσα στο ψέμα, ναρκισιστές, άτομα δηλαδή τα οποία προσπαθούν με κάποιο τρόπο να ισχυροποιήσουν ένα κατά τα άλλα αδύναμο εγώ, και προφανώς από εκεί και πέρα αντικοινωνικοί άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι γενικότερα εκδηλώνουν μια παραβατική συμπεριφορά, σαν αυτές που κοσμούν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, το πόρταλς και όχι μόνο από εκεί και πέρα. Πράγμα το οποίο το βλέπουμε αρκετά συχνά, άνθρωποι οι οποίοι δηλαδή ζουν δυστυχώς σε ένα ψέμα, και πολλές φορές αν αυτοί οι άνθρωποι δεν γίνει αντιληπτή αυτή η κατάσταση από πολύ νωρίς, τότε νομίζω ότι εξελίσσεται σε μια συμπεριφορά η οποία μπορεί να έχει και τραγικά αποτελέσματα σαν και αυτά που έχουμε δει και πρόσφατα. Και εδώ τώρα το μέγα ερώτημα, Νίκο. Ψεύτες γεννιόμαστε ή γινόμαστε στην πορεία? Ερώτημα το οποίο ξέρεις, έχουν αφιερώσει πάρα πολλές έρευνες, έχουν αφιερωθεί πάρα πολλές έρευνες ακριβώς. Φαίνεται ωστόσο ότι οι παθολογικοί ψεύτες έχουν στο μετοπιαίο λοβό κατά 26% περισσότερη λευκή ουσία στον προμετωπιαίο λοβό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουν περισσότερη εγκεφαλική, το έλεγα, ουσία, πολύ απλοϊκά για να το πούμε, ούτως ώστε να μπορούν να κατασκευάζουν ιστορίες. Από εκεί και πέρα όμως, προφανώς αυτό προϋπάρχει. Εάν δεν καλλιεργηθεί από μια οικογένεια, από ένα περιβάλλον, από ένα κοινωνικό περιβάλλον, ή αν θέλεις από κάποιους φίλους αργότερα, ούτως ώστε αυτή η κατάσταση να μπορέσει να εξελιχθεί, τότε ίσως αυτή η κατάσταση είναι κάτι που παραμένει ανεξέλεγκτη. Προφανώς όλο αυτό συνδυάζεται πολλές φορές και με κάποιες παθολογίες, όπως λέγαμε προηγουμένως. Γυναίκες ή άνδρες? Εδώ το ερώτημα. Ποιοι πιστεύετε από τους δύο? Τι πιστεύετε από τους δύο, ναι? Θα έλεγα γυναίκες. Εγώ λέω οι άνδρες. Ο Νίκος λέει, η επιστήμη λέει. Ο Νίκος, εν πάση περιπτώσει, οι έρευνες οι οποίες υπάρχουν, μάλλον οι άνδρες λένε περισσότερα. Οι άνδρες, έλα μηδέν. Μάλλον οι άνδρες λένε περισσότερα ψέματα, ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν λίγες βέβαια έρευνες ως προς το συγκεκριμένο και φαίνεται ότι γενικότερα οι άνδρες ως πιο ανώριμοι, να το πούμε ξεκάθαρα, λέμε περισσότερα ψέματα προκειμένου να τονώσουμε γενικότερα την εικόνα μας ή να βελτιώσουμε το εγώ μας. Εντάξει, ναι, αυτά είναι. Οι γυναίκες λένε περισσότερα ψέματα προκειμένου από εκεί και πέρα να τονώσουν την εικόνα αυτού ο οποίος βρίσκεται απέναντί τους. Κατάλαβες τώρα, κάτι που καταλάβει τι γίνεται. Κατάλαβα κι εγώ. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, μάλλον φαίνεται ότι σε αυτόν τον άτυπο εντός εισαγωγικών ανταγωνισμό, μάλλον κερδίζουν οι άντρες εντός εισαγωγικών, λένε περισσότερα ψέματα. Ναι, απλώς τόσα χρόνια πατριαρχία μας έχετε πείσει ότι εμείς είμαστε οι ψεύτρες. Αλλά τελικά. Είδες. Ακριβώς. 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 Λοιπόν, τώρα που λέμε η επιστήμη, υπάρχουν και οι μηχανές ανίχνευσης αλήθειας. Ναι. Λένε όμως αυτές την αλήθεια, Νίκο? Ναι, σύμφωνα πάντα με τα ποσοστά τα οποία έχουμε, ξέρεις, μέχρι τώρα, σε ένα ποσοστό από 50-70% λένε την αλήθεια, άρα αρκετά χαμηλά ποσοστά. Για να μιλήσουμε έτσι ιστορικά, αν θέλεις, σε σχέση με τις μηχανές ανίχνευσης αλήθειας, μιλάμε ότι η πρώτη μηχανή ανίχνευσης αλήθειας, η οποία μάλιστα είχε και το χαρακτηριστικό όνομα πολύγραφος, δημιουργήθηκε 100 ακριβώς χρόνια πριν, σχεδόν 100 χρόνια τόσο πριν, παλιά. Το 1921. Δηλαδή ήταν μια μηχανή η οποία βεβαίως ουσιαστικά μετρούσε κάποιες παραμέτρους
του ανθρώπινου σώματος. Παράμετρος, πρώτη, αρτηριακή πίεση. Ο ψεύτης τι κάνει, ανεβάζει πίεση όταν λέει ψέματα. Αυτό τουλάχιστον ίσχυε τότε. Δεν ισχύει βεβαίως, γιατί ένας ψεύτης ο οποίος το έχει εξελίξει μπορεί πολλές φορές να λέει ψέματα και να έχει την ίδια ακριβώς πίεση. Ατάραχος. Ατάραχος, ακριβώς. Αναπνοή, αρχίζει ταχύπνη από εκεί και πέρα, δηλαδή να αναπνέει πιο σύντομα, πιο γρήγορα. Ή επίσης να έχει γαλβανική αντίδραση του δέρματος, τη λεγόμενη, δηλαδή το δέρμα μας επάνω, ανάλογα με την υγρασία την οποία έχει, αλλάζει ουσιαστικά την, το ηλεκτρικό φορτίο το οποίο έχει, θα έλεγα πολύ απλοϊκά. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει εξελίξει, όπως έλεγα προηγουμένως, μάλλον μπορεί και ξεγελάει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Ή ένας πράκτορας ακριβώς μπορεί να το εξελίξει. Εξελίχθηκαν βέβαια στα μηχανήματα και φτάσαμε στο επόμενο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα από εκεί και πέρα, όπου εκεί πέρα πλέον έχουμε τη δυνατότητα να μετρούμε το κομμάτι του εγκεφάλου το οποίο με κάποιο τρόπο εμπλέκεται μέσα στον εγκέφαλο όταν ο άνθρωπος λέει ψέματα. Εκεί λοιπόν έχουμε τρία σημεία του εγκεφάλου. Σε πρώτη φάση υπάρχει ο προμετωπιός λοβός, ο οποίος εκείνη τη στιγμή αρχίζει και σκέφτεται τι πρέπει να πει, πώς πρέπει να πει και γιατί πρέπει να το πει. Υπάρχει το μετεχνιακό σύστημα, δηλαδή ο αρχαίος εγκέφαλος, ο βαθύς εγκέφαλος, όπου εκεί ενεργοποιείται λόγω του άγχους το οποίο υπάρχει στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ο κροταφικός λοβός, ο οποίος μάλλον εκεί φαίνεται ότι αρχίζουν να ανασύρονται πληροφορίες σε σχέση με το τι είχα πει μέχρι τώρα, τι πρέπει να πω, πώς πρέπει να πλάσω τη μυθοπλασία αυτή που πρέπει να κάνω. Και άρα λοιπόν μια κατάσταση αρκετά έντονη. Άρα λοιπόν τι φαίνεται πολύ απλά. Ότι όταν λέμε ψέματα εμπλέκονται περισσότερες εγκεφαλικές περιοχές σε σχέση με το όταν λέμε αλήθεια, όπου εκεί πέρα λέμε ξερά την αλήθεια και μια απλή εγκεφαλική περιοχή υπάρχει. Φαίνεται όμως ότι και πάλι υπάρχουν άνθρωποι, αρκετά εκπαιδευμένοι όπως έλεγες προηγουμένως Μέρη, ή άνθρωποι οι οποίοι με κάποιο τρόπο έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να ξεγελάσουν το μηχάνημα λόγω κατασκευής τους, οι οποίοι μπορούν και το ξεγελούν. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή όταν σε κάποιον εγκληματία, ειδικά στην Αμερική αυτό ξεκίνησε να υπάρχει, του έδειχναν ένα όπλο, το οποίο ήταν το όπλο του εγκλήματος για παράδειγμα, στην περίπτωση κατά την οποία αυτός ο εγκληματίας, έστω ότι δεν ήταν εγκληματίας ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν είχε δηλαδή κάνει το συγκεκριμένο έγκλημα, ήταν κυνηγός, για παράδειγμα, φαίνεται ότι ενεργοποιείται αυτή η περιοχή του εγκεφάλου η αντίστοιχη, οπότε μπερδευόταν το μηχάνημα και με κάποιο τρόπο, άρα λοιπόν, είχαμε αυτά τα φτωχά αποτελέσματα της τάξης των 50 έως και 70%. Άρα λοιπόν, οι μηχανές της αλήθειας, όσο και αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι εξελιγμένες, μάλλον φαίνεται ότι δεν λένε την αλήθεια πάντοτε. Πάντως, στις ΗΠΑ πρέπει τουλάχιστον κάποια εποχή να τις μετρούσαν αρκετά, Νίκο, έτσι, ναι, τις περιπτώσεις. Ναι, κάποια εποχή, δηλαδή, κάποια στιγμή. Ναι, και στενίες, κάποια στιγμή ακριβώς. Τώρα πλέον νομίζω ότι και εκεί έχουν αρχίσει πλέον να μην δίνουν τόσο μεγάλη σημασία, τόσο μεγάλη αξία παρά μόνο στα στοιχεία τα οποία παίρνει αυτά. Ξέρεις, θα έλεγα ότι η ανθρώπινη επαφή, και δεν το λέω ως ψυχολόγος αν θέλεις, ότι η ανθρώπινη επαφή και αυτό το οποίο αποπνέει ο άλλος είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό, είναι ξεχωριστό και το οποίο νομίζω ότι μπαίνει πάνω από κάθε μηχανή, κακά τα ψέματα, και είναι και το σημαντικό αυτό το οποίο οφείλει να μας. Τώρα μου δημιουργείς την επόμενη ερώτηση. Ναι. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά, γιατί καλά, εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα τη δυνατότητα να τσεκάρουμε τους λοβούς του καθενός, αλλά υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που θα μπορεί να μας πουν. Δηλαδή, κάπως να μας κοιτάζει, κάπως να κάνει, κάπως να κινείται, κάπως να στείνεται. Ναι. Θα έλεγα ότι υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, και θα έλεγα ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εδώ μπροστά. Ακριβώς, είναι ο δωδεκάλογος του ψεύτη. Ο ψεύτης δεν έχει κλεματική επαφή, δηλαδή δεν μας κοιτάει στα μάτια, κακά τα ψέματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος χαμηλώνει τα μάτια, τις περισσότερες φορές είναι ένας ενοχικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν λέει την αλήθεια. Είναι αυτός ο οποίος λέει πολλά. Λέει πολλά πολλές φορές γιατί, για να καλύψει αυτά τα οποία λέει. Λέει κάτι, ξαναλέει το επόμενο, ξαναλέει το επόμενο, ή αν το θέλετε για να το συνδυάσουμε με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, συνδυάζει αρκετές εγκεφαλικές περιοχές ουσιαστικά. Άρα λοιπόν προσπαθεί να ανασύρει διάφορες καταστάσεις προκειμένου από τη μνήμη του, προκειμένου να μπορέσει να καλύψει αυτό το οποίο λέει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Γελάει νευρικά. Άρα λοιπόν τι κάνει, έχει μια παραπλανητική έκφραση προκειμένου να μπορέσει με κάποιο τρόπο να καλύψει αυτή τη δυσάρεστη ατμόσφαιρα η οποία υπάρχει. Γιατί προφανώς και το καταλαβαίνει. Δηλώνει προφανώς άσχετος με την κατάσταση, αλλάζει τη συζήτηση. Επικαλείται τη φιλία, είμαι ο φίλος σου με κάποιο τρόπο, για ποιο τρόπο, για ποιο λόγο εγώ να πω το ψέμα αυτό και δεν πρέπει να πω ψέμα για παράδειγμα, δεν σου λέω ψέματα. Το επόμενο είναι ότι μισοκλίνει τα μάτια του, ακριβώς, δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει και διάταση στις κόρες του οφθαλμού, δηλαδή με κάποιο τρόπο, ίσως λόγω του άγχους υπάρχει διάταση στις κόρες. Με κοιτάζω αυτά, γιατί όχι, με κοιτάζω έτσι. Κοιτάζω πλέον έτσι. Ναι. Γέρνει το κεφάλι, σταυρώνει τα χέρια και τα πόδια, έχει θα λέγαμε μια αμυντική στάση. Από εκεί και πέρα αργεί να απαντήσει, πέφτει σε αντιφάσεις αρκετές και προφανώς έχει μια ασταθή χρειά και ένα τόνο φωνής.
Είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία θα λέγαμε μπορεί να πάρει κάποιος από τον άνθρωπο ο οποίος λέει ψέματα. Από εκεί και πέρα, όπως έλεγα και προηγουμένως, η ανθρώπινη έπαφη είναι μοναδική και όσο έχω τη δυνατότητα να μπορέσω να μπω στον τρόπο που σκέφτεται ο άλλος, πράγμα το οποίο το προσπαθούμε τουλάχιστον εμείς σε επίπεδο ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές, τότε έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να καταλάβουμε το πότε και το αν λέει ψέματα, για παράδειγμα, κάποιος από εκεί και πέρα. Εγώ νομίζω, Νικό, ότι ο καθένας από εμάς έχει αναπτύξει μια πρακτική, μια τεχνική τη στιγμή που λέει ψέματα. Δηλαδή, εγώ έχω τσεκάρει, ας πούμε, κανένα δύο άτομα όταν λένε ψέματα που κάνουν κάποια συγκεκριμένη. Τικ εννοεί, ναι, σαν τικ. Ναι, έχουν μια έκφραση, παίρνουν μια μορφή εκείνη τη στιγμή. Κάτι με τα χείλια, κάτι με τα μάτια, κάτι κάνουν. Πού τους προδίδει. Για να το ερευνήσω αυτό. Αυτό ακριβώς που έλεγες και το οποίο είναι χαρακτηριστικό, το ότι θέλει κάποιο χρόνο, ούτως ώστε να μπορέσω να αποκτήσω την απαραίτητη οικειότητα με τον άλλον, ούτως ώστε να μπορέσω να καταλάβω το πότε αυτός λέει ψέματα και το πότε δεν λέει ψέματα. Προφανώς άνθρωποι οι οποίοι είναι αρκετά κοντά, συναισθηματικά προφανώς κοντά, είναι άνθρωποι οι οποίοι αποκτούν αυτή την οικειότητα και άρα λοιπόν καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα νομίζω σημαντικό κεφάλαιο, ψέμα και διαδίκτυο. Το βασίλειο του ψέματος, έτσι, το βασίλειο του ψέματος. Νομίζω ότι χαρακτηριστικά λέμε ότι περίπου από τα κοινωνικά δίκτυα, από ό,τι έβλεπα, το 1/3 των γενικότερα των προφίλ στα οποία υπάρχουν είναι προφίλ στα οποία είναι ψεύτικα προφίλ. Το επόμενο είναι το ότι, ξέρεις, σε αυτά βλέπουμε γενικότερα ψευδόνυμα, βλέπουμε φτιασιδωμένες, φωτοσοπαρισμένες εικόνες τις οποίες έχει ο καθένας. Από εκεί πέρα διάφορα κόλλα. Είναι κλεμμένες εικόνες από ηθοποιούς, από τραγουδιστές, στο εξωτερικό τι θέλεις. Ας παιδί μου, βλέπεις το ένα άλλο που έχει εκεί πέρα, είναι λες Παπαναγία μου, αλάβαστρο και το βλέπεις από κοντά και λες συγγνώμη, ποιον έβλεπα πριν. Ακριβώς. Είναι πραγματικά μια κατάσταση, η οποία το διαδίκτυο, και ξέρεις, το διαδίκτυο, όπως λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, βοηθάει πάρα πολύ, ούτως ώστε ακόμα και να εκφραστείς μέσα από, από τα διάφορα chats λέγοντας ψέματα. Γιατί υπάρχει η ασφάλεια του σπιτιού σου. Έχω πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια όταν βρίσκομαι στο σπίτι μου, στο γραφείο μου, στο πληκτρολόγιο μου μπροστά. Και σύν της άλλης, η απόσταση η οποία με καλύπτει από τον άλλον, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη του πλανήτη. Και δυστυχώς που το λέμε, αυτό αποτελεί και τη βάση, ούτως ώστε να εξελιχθούν πολλές συμπεριφορές, παραβατικές εν πολλοί συμπεριφορές μέσα στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα το διαδικτυακό bullying, για το οποίο μιλήσαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Τώρα, τα παιδιά είναι μια ειδική κατηγορία, νομίζω. Λένε πιο συχνά ψέματα, δεν λένε. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να μας τρομάζει, ας πούμε. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε κάπως. Μεγάλο κεφάλαιο, πραγματικά. Μαμάδες τρομαγμένες, κατά κύριο λόγο. Το παιδί μου θα γίνει ψεύτης, ειδικά υπερπροστατευτικές μαμάδες. Τα ψέματα ξεκινάνε από δύο. Τα ψέματα που λέει το παιδί, που δεν είναι και τόσο συνειδητά, ξεκινάνε από το δεύτερο ή τρίτο έτος της ηλικίας του παιδιού. Από εκεί και πέρα, μάλλον φαίνεται στο τέταρτο έτος το εξελίσσει περισσότερο, δηλαδή λέει συνειδητά πλέον ψέματα, αλλά ακόμα δεν μπορεί να σταθμίσει την αντίδραση του άλλου. Άρα λοιπόν λέω ψέματα, δεν σταθμίζω την αντίδραση του άλλου. Στο έβδομο όμως έτος, λέω πλέον αληθοφανή, επεξεργασμένα ψέματα, σταθμίζοντας ακόμα και την αντίδραση του άλλου. Άρα λοιπόν, κατά το έβδομο έτος. Να το πούμε λαϊκά, σε πουλάει και σε αγοράζει ένα παιδί. Σε πουλάει και σε αγοράζει. Ίσως βεβαίως και σε μικρότερη ηλικία, με άλλους τρόπους, μη λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας, αλλά πλέον με το λεκτικό τρόπο επικοινωνίας σε πουλάει και σε αγοράζει. Προφανώς, όπως είπες, είναι κάτι το οποίο αγχώνει πάρα πολύ συχνά τους γονείς, αγχώνει κατά κύριο λόγο τις μαμάδες. Άρα λοιπόν, πώς το αντιμετωπίζω, το οποίο είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο. Σε πρώτη φάση, προφανώς δεν το επιβραβεύω, έτσι. Όταν το καταλαβαίνω, δεν το επιβραβεύω. Δεύτερον, του εξηγώ τα μειονεκτήματα τα οποία έχει λέγοντας ψέματα. Του δίνω χρόνο τους ώστε να μπορέσει να ανασκευάσει μια ψεύτικη δήλωση την οποία έκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή, μια ψεύτικη ατάκα την οποία είπε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και προφανώς μπαίνω στη διαδικασία του να συζητήσω μαζί του τα ωφέλη τα οποία έχει όταν θα πει την αλήθεια. Το σίγουρο είναι βεβαίως ότι πολλές φορές, όπως έλεγα προηγουμένως στην αρχή της συζήτησής μας, οθούμε τα παιδιά σε ψέματα. Πες την ονά αυτό που έλεγα, το πόσο σου αρέσει η λαμπάδα που σου έφερε. Όσον ούπο θα έχουμε και τις λαμπάδες από εκεί πέρα, και το παιδί δεν θέλει να τη δει τη λαμπάδα. Ακριβώς από εκεί πέρα λοιπόν βλέπουμε καταστάσεις, οι οποίες νομίζω ότι τουλάχιστον τα συγκεκριμένα κατά συνθήκη ψεύδι, τα οποία ως ένα σημείο κάνουμε τον άλλον να μην αισθανθεί άσχημα, δεδομένου ότι έχει μια καλή πρόθεση. Είναι πολύ σημαντικό να συζητιόνται αργότερα και νωρίτερα, τουλάχιστον με το παιδί. Δηλαδή, τώρα που θα έρθει να είναι με κάποιο τρόπο, εντάξει, δεν απογοητεύουμε. Εντάξει, δεν. Νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Μπορούμε να πούμε ότι είναι κανόνας ευγένειας. Δεν προσβάλλουμε. Είναι κανόνας ευγένειας ακριβώς. Δεν προσβάλλουμε τον άλλον ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, Νίκο, μας είπες πριν στην αρχή ότι ο μέσος άνθρωπος λέει κατά μέσο 30 ψέματα. Όχι εγώ βεβαίως. Ναι, μα εσύ δεν είσαι μέσος άνθρωπος κατά μέσο. Μπράβο.
Άρα, ξέρεις, βρες το ψέμα τώρα λίγο. Άρα το ερώτημα είναι, αφού όλοι λέμε ψέματα και τόσα πολλά ψέματα τη μέρα, τελικά πώς θα ήταν ένας κόσμος χωρίς ψέμα? Δεν θα υπήρχε η Βασίλης. Το επόμενο Το επόμενο επίσης είναι, για παράδειγμα, όλες οι οικογενειακές συγκεντρώσεις τις οποίες θα είχαμε θα ήταν σειράξεις. Πολύ απλά, γιατί θα βγάζαμε ο καθένας τον πραγματικό του εαυτό και όχι τον ψεύτικο εαυτό τον οποίο τον έχουμε εμπολίσει. Στα επαγγελματικά περιβάλλοντα. Ακριβώς. Οι ερωτικές σχέσεις πόσο θα δυσκόλευαν? Απίστευτα θα δυσκόλευαν οι ερωτικές σχέσεις. Όλα όσα έχεις πιάσει. Στο Facebook πόσους φίλους θα είχαμε? 2, 3, το πολύ, ή εν πάση περιπτώσει στο Instagram 2, 3, ίσως και πολλούς, λέω, σε ένα σημείο. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα είχαμε διαφημίσεις ως ένα σημείο. Το εθνικό μας αντικαταθλιπτικό πολλές φορές έγιναν οι διαφημίσεις. Ναι. Δεν θα υπήρχε το «σ' αγαπώ», «μου έλειψες» και όλα αυτά τα ωραία τα οποία λέμε στον άλλον. Και τα οποία το πάντα. Ακριβώς, το πάντα και το πάντα, τα οποία δεν τα εννοούμε τις περισσότερες φορές. Η νομική δεν θα ήθελε κανένας να πάει στη νομική. Σωστό. Και αν το θέλεις έτσι, θα λέγαμε ότι οι πολιτικοί μας δεν θα μιλούσαν ποτέ ούτε για ανασύσταση του κράτους, ούτε θα μιλούσαν για το ότι λεφτά υπάρχουν, ούτε ότι θα έσκυζαν τα μνημόνια. Γενικότερα δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα ήταν πολύ μονότονη. Θα ήταν πολύ μονότονη χωρίς ψέματα. Άρα λοιπόν, μάλλον δεν αντέχουμε μεγάλες δόσεις αλήθειας. Είναι σημαντικό λοιπόν να πούμε ότι μάλλον τα ψέματα ως ένα σημείο μας αρέσουν, και όχι μόνο ίσως τα κατά συνθήκη, ίσως και τα λίγο πιο έντονα, πιο μεγάλα. Τα πιο βαρβάτα. Τα πιο βαρβάτα, ακριβώς. Αφού τα επιβραβεύουμε στο τέλος. Ακριβώς. Τουλάχιστον των πολιτικών τα ψέματα. Ό,τι μας πούνε εμείς, εκεί από κάτω χειροκρότημα. Ακριβώς. Άρα μεγάλη αλήθεια εδώ. Μεγάλη αλήθεια. Καλυφθήκαμε λίγο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ήταν πολύ όμορφο αυτό το θέμα που συζητήσαμε σήμερα. Ναι, ήταν ένα θέμα, νομίζω, το οποίο είναι της καθημερινότητας. Και θα έλεγα ότι το ψέμα αυτό καθεαυτό μπορεί να μην είναι παθολογία, αλλά πολλές φορές αποτελεί βασικό δομικό συστατικό σε παθολογίες, τις οποίες δυστυχώς τις βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, και θα έλεγα ότι είναι και έτσι προάγγελος πολλές φορές και ακραίων συμπεριφορών. Έτσι. Δηλαδή, όταν δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος αρχίζει και γίνεται συστηματικός ψεύτης, τότε πολύ απλά ίσως αποτελεί και προάγγελο άλλων συμπεριφορών, εξαρτητικών συμπεριφορών, σαν και αυτές που είπαμε προηγουμένως στη συζήτησή μας. Μάλιστα. Νικόλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.